κύριος Τσίπρας θες, ο στόχος της 5ης Δεκεμβρίου, δηλαδή να κλείσει η αξιολόγηση, να ληφθούν τα βραχυπρόθεσμα και να ανοίξει συζήτηση για τα μέσο πρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα. Ναι. Ο στόχος αυτός, όπως θυμάστε, έχει τεθεί από την κυβέρνηση εξ αρχής. Mm-hmm. Βάσει του αρχικού μας σχεδιασμού, δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τον οδικό χάρτη. Την κατεύθυνση δηλαδή της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης με την συμφωνία του Staff Level Agreement μέχρι το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί ο οδικός χάρτης ο οποίος έχει τεθεί, ο οποίος περιλαμβάνει μετά βεβαίως την ανάληψη των μέτρων για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του χρέους, την έναρξη της συζήτησης για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα και βεβαίως, πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία, στο πρώτο τρίμηνο του 2017, την ένταξη του συστημικού τραπεζικού συστήματος, του εμφόρου τραπεζικού συστήματος, στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτός ο οδικός χάρτης, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες από τον Πρωθυπουργό, παραμένει ο στόχος. Και είναι ένας στόχος απολύτως επιτεύξιμος κατά τη γνώμη μας και αυτό προκύπτει από όλη τη δουλειά που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και την πορεία των διαπραγματεύσεων των τελευταίων ημερών. Και στο χρονικό πλαίσιο της 5ης του Δεκέμβρη. Στο αυτό χρονικό λέτε. Πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί, βεβαίως αυτή είναι η προτεραιότητά μας αυτή την περίοδο. Mm. Να υλοποιηθεί δηλαδή αυτό το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει εξ αρχής. Και νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πλέον αναγνωρίζεται από όλους, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληθεί σε αυτά τα χρονικά πλαίσια τα οποία έχουμε θέσει. Αναφερθήκατε πριν στο editorial, το σημερινό editorial της, mm-hmm. των Financial Times. Βλέπουμε συνολικά στην περιοχή μας, δυστυχώς το είδαμε και στο ρεπορτάζ που μόλις προηγήθηκε, ότι υπάρχει μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, της γειτονιάς μας. Νομίζουμε και κλειδονισμοί στο ευρωπαϊκό οικονομικό. Νομίζουμε ότι σε αυτή λοιπόν τη συγκυρία η επίλυση, αν θέλετε, του ελληνικού ζητήματος θα μπορέσει να ενισχύσει συνολικότερα και την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την επίτευξη μιας στοιχειώδους, αν θέλετε, σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτή την έννοια και το timing, αν θέλετε, ο χρονισμός δηλαδή της επίτευξης της συμφωνίας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και η ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή δουλεύει πάνω σε αυτή τη λογική. Η δουλειά η οποία έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα για την εκπλήρωση των δικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία, του δικού μας σκέλους, αν θέλετε, της συμφωνίας, έχει προχωρήσει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Πλέον πρέπει να κλείσουν και τα τελευταία ζητήματα τα οποία έχουν παραμείνει ανοιχτά. Να πάμε σε αυτό, και βεβαίως και η άλλη πλευρά, αν θέλετε, οι θεσμοί, να εκπληρώσουν και αυτοί το δικό τους σκέλος. Πώς βλέπετε συμφωνίας. Την εξέλιξη, συμμετείχατε στη διαπραγμάτευση, πώς βλέπετε την εξέλιξη αναφορικά με τα σημεία αγκάθια? Ποια είναι λέω, τα πιο σοβαρά που μπορεί να υπάρξει εμπλοκή? Πολλές φορές εστιάζουμε, ξέρετε, όλοι μας, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, όλοι μας, μόνο στα σημεία αγκάθια. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι έγινε μια πάρα πολύ σημαντική πρόοδος σε πολλά ανοιχτά ζητήματα, τα οποία υπήρχαν μέχρι πριν από λίγες μέρες και τα οποία πλέον έχουν κλείσει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει διάθεση από όλες τις πλευρές για να επιτευχθεί στα χρονοδιαγράμματα που αναφέραμε προηγουμένως, μία ολοκληρωμένη συμφωνία. Βεβαίως, και κανείς δεν το κρύβει αυτό, υπάρχουν ακόμα σημαντικά ανοιχτά ζητήματα, ζητήματα για τα οποία υπάρχει συζήτηση. Ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες τα ζητήματα αυτά θα κλείσουν. Η ελληνική κυβέρνηση από τη μεριά της αυτό το οποίο ζητάει είναι η τήρηση της συμφωνίας από όλα τα μέρη και βεβαίως τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή παραμένουν αν θέλετε ανοιχτά ζητάει πράγματα τα οποία αφορούν στην επιστροφή αν θέλετε και αναφέρομαι συγκεκριμένα στα εργασιακά της Ελλάδας και της ελληνικής αγοράς εργασίας στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν ζητάμε κάτι το οποίο είναι εκτός αυτού του πλαισίου και νομίζουμε ότι και ως προς αυτό το σκέλος και ως προς το σκέλος των δημοσιονομικών στόχων μετά το 2018 είναι πολύ λογικά αυτά τα οποία από τη μεριά μας τίθενται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και νομίζω ότι στο τέλος η λογική θα πρυτανεύσει και θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία η οποία κύριε πραγματικά Χαλίτσι. Θα μας δώσει αυτή τη δυνατότητα και επιμένω, αν μου επιτρέπετε σε αυτό, να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί, αν θέλετε, την αναγκαία συνθήκη
για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και να μιλήσουμε μετά για την ικανή συνθήκη, η οποία βεβαίως από μόνη της η μακροοικονομική σταθερότητα και η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων δεν την εξασφαλίζει, αλλά βεβαίως είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Χθες, κύριε Υπουργέ, ακούσαμε τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, να αμφισβητεί ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα στις 5 του Δεκέμβρη. Ο Πρωθυπουργός, ένα ενδεχόμενο, όπως είπε χαρακτηριστικά, αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, δεν απέκλεισε εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και ευθαρσώς, τίθεται άραγε το δίλημα αξιολόγηση ή εκλογές? Όχι, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δουλεύει συλλογικά, συντονισμένα και καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τώρα, αν η αξιωματική αντιπολίτευση ή άλλοι κύκλοι στο εσωτερικό της χώρας επιλέγουν να επενδύσουν στην κινδυνολογία, αυτό είναι δικό τους θέμα και γι' αυτό νομίζω κρίνονται και από τον ελληνικό λαό. Πάντως αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση, και νομίζω ότι αυτό, αν θέλετε, συνομολογείται όχι μόνο από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από όλους τους διεθνείς παράγοντες, θεωρούν ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη συμφωνία μέχρι τις 5 του Δεκέμβρη. Ποιοι είναι οι άλλοι κύκλοι στο εσωτερικό της χώρας? Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να υπάρχουν πολιτικά ή άλλα συμφέροντα τα οποία πραγματικά να θεωρούν ότι η αποτυχία αυτής της διαπραγμάτευσης να συνδέεται με την τύχη της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Εμείς θεωρούμε ότι η αποτυχία της διαπραγμάτευσης θα ήταν αποτυχία για τη χώρα, θα ήταν αποτυχία για την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Τι συμφέρει τη χώρα, τι συμφέρει καταστροφή την οικονομία και πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι είναι, αν θέλετε, τεράστιο σφάλμα η αξιωματική αντιπολίτευση να επενδύει στην αποτυχία, μη λαμβάνοντας υπόψη τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στο σύνολο της οικονομίας και στις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια. Για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πραγματικά, χωρίς βεβαίως πανηγυρισμούς και χωρίς βεβαίως να μην αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία της συγκυρίας, για πρώτη φορά όμως έχουμε έναν ορατό οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Όλοι θα έπρεπε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση για να υποστηρίξουμε και τις θέσεις εκείνες, οι οποίες πραγματικά, της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες πραγματικά μπορούν να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε μια επόμενη μέρα. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται για αυτές. Έχετε αποκλείσει το ενδεχόμενο εκλογών, έτσι? Νομίζω ότι είναι καθαρό από τον πολιτικό σας λόγο σήμερα. Σας λέω, στην είναι σαφές για μας ότι ποια είναι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και σε ποια κατεύθυνση δουλεύουμε. Να πάμε τώρα στην πραγματική οικονομία. Είχαμε μια καλή πορεία των εσόδων τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Είχαμε πολύ καλά στοιχεία από τον τουρισμό το Σεπτέμβρη. Είχαμε τα πρώτα σημάδια επιστροφής στην ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό με βεβαιότητα. Σημάδια από το τρίτο τρίμηνο. Τι προβλέψεις κάνετε, όντας πιο μέσα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, και πόσο θεωρείτε τις προβλέψεις και της ελληνικής κυβέρνησης και της Κομισιόν για το 2,7 και του ΔΝΤΑΒ 2,7-2,8 το 2017 εφικτούς? Γιατί πάνω σε αυτό και στην απασχόληση θα στηθεί όλο το νέο οικοδόμημα στο οποίο στοχεύετε, από ό,τι λέτε. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να τα βάλουμε σε μια σειρά, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα, τα αποτελέσματα και για το δεύτερο τρίμηνο και για το τρίτο τρίμηνο του 2016 ήταν πολύ θετικά, ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Θεωρούμε ότι εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του 2016, κάτι το οποίο οι ενδείξεις που έχουμε σε αυτό συνηγορούν. Αναφερθήκατε στον τουρισμό για τον Σεπτέμβρη. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι και για τον Οκτώβρη, και μάλιστα αυτό συμβαίνει, αν θέλετε, για πρώτη φορά έχουμε μια διεύρυνση της τουριστικής περίοδου, και για τον Οκτώβρη τα στοιχεία θα είναι πιο θετικά. Το σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, για τον Σεπτέμβρη δεν ήταν μόνο η αφίξη, ήταν ότι αναπληρώθηκε μέρος των εσόδων. Των εσόδων που χάθηκαν τον Αύγουστο, βεβαίως. Πέρα από αυτό όμως, επειδή πάντα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους έχουμε και μια μεγαλύτερη εισρωή εσόδων και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων προς την πραγματική οικονομία, θεωρούμε λοιπόν ότι μπορούμε
και στο τέταρτο τετράμινο να έχουμε σημάδια ανάκαμψης, να έχουμε θετικούς δείκτες. Αυτό ισοδυναμεί. Με ύφεση ή με ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Πάντως σας λέω ποιες είναι οι ενδείξεις. Δεν θέλω να γίνω μάντης. Οι ενδείξεις πάντως είναι αυτές. Και αυτό, εφόσον έχουμε τρία τρίμηνα θετικά, για τους οικονομολόγους θεωρείται επιστροφή. Αν έχουμε τρία συνεχόμενα τρίμηνα θετικά, λοιπόν. Αυτό λοιπόν ισοδυναμεί με επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι το ένα. Και βεβαίως αυτό και η υπεραπόδοση των εσόδων έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε με άλλους όρους σε σχέση και με τις προοπτικές του 2017. Οι προοπτικές είναι πολύ πιο θετικές. Αυτό αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό ο οποίος κατατέθηκε προχθές στην Βουλή με τον στόχο του 2,7%, αλλά φαίνεται ότι αποτυπώνεται και σε εκθέσεις και στις μελέτες των διεθνών παραγόντων, των διεθνών οίκων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ανεξάρτητων χρηματοπιστωτικών οίκων που εκτιμούν τις προοπτικές εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας. Με αυτή την έννοια, το 2017, εφόσον κλείσουν αυτά τα μέτωπα τα οποία συζητήσαμε πριν, μπορεί να είναι μια χρονιά, αν θέλετε, για να το πω διαφορετικά, καθαρή από υποχρεώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε πλέον με άλλους όρους για την αναπτυξιακή προοπτική και να εφαρμόσουμε την πολιτική μας σε σχέση με αυτήν. Για να έρθω λοιπόν στο ζήτημα της ανάπτυξης που θέσατε. Το είπα και πριν και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Η επίτευξη των στόχων είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντική. Αλλά επειδή το άκουσα και στην εισαγωγή σας και συμφωνώ πλήρως με αυτό, το ζητούμενο είναι αυτή, αν θέλετε, η μακροοικονομική σταθερότητα να αποτυπωθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, στην επαγγελματική επιχειρηματική τους δραστηριότητα, στις υπηρεσίες οι οποίες λαμβάνουν από το δημόσιο και από το κράτος, στην παιδεία και στην υγεία. Αυτός είναι ο βασικός στόχος λοιπόν της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα και οι παρεμβάσεις οι οποίες κάνουμε, τις οποίες ειδικά για το αναπτυξιακό σκέλος εγώ θα τις χώριζα σε δύο βασικές κατηγορίες, οι παρεμβάσεις θεσμικές και οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν σε σχέση με το κομμάτι της χρηματοδότησης, ακριβώς εκεί κατατείνουν. Στην δημιουργία λοιπόν αυτού του περιβάλλοντος που θα ευνοήσει το πέρασμα της μακροοικονομικής σταθερότητας στην πραγματική οικονομία. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο για μας, το οποίο θα κρίνει και την επιτυχία του βασικού στόχου που έχουμε θέσει, που είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Αυτό το δεύτερο που έχει να κάνει με τη ρευστότητα είναι τεράστιο θέμα, το αντιλαμβάνεστε, γιατί πλέον και οι τράπεζες δεν είναι σε θέση εδώ και χρόνια να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις. Θέλω όμως λίγο να σας πάω στο ΕΣΠΑ. Θέλω να ρωτήσω σε σχέση με το 2015, αν εκτιμάτε ότι η προσπάθεια απορρόφησης των κονδυλίων απέδωσε και σε ποιο ποσοστό, και βεβαίως τώρα τι γίνεται με το 2016. Θυμάμαι και μαζί είχαμε συζητήσει στο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα εδώ στην ΕΡΤ. Είχατε πει ότι θα δώσετε έμφαση στην μικρομεσαία επιχείρηση, στη μικρή και στη μεσαία επιχείρηση. Για το 2015 αυτό που έχω να πω είναι αυτό το οποίο δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι δηλαδή μέσα στο τέταρτο τελευταίο τρίμηνο του 2015 καταφέραμε να εκτελέσουμε πλήρως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έπεσα στην πραγματική οικονομία από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό συνέτεινε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας ελληνικής οικονομίας σε μια περίοδο που πράγματι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και έφερε την Ελλάδα στην πρώτη θέση απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ της περίοδου 2007-2013 ως προς την κοινοτική συμμετοχή. Για το 2016, ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει εξ αρχής στον προϋπολογισμό του 2016, ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει από τον προϋπολογισμό του 2016 θα επιτευχθεί πλήρως. Δηλαδή η απορρόφηση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε χρηματοδοτούμενο και εθνικό. Αυτά είναι χρήματα τα οποία μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ θα δοθούν στην πραγματική οικονομία μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχετε δίκιο όμως, για μας επειδή βρισκόμαστε και σε μια φάση μετάβασης από τη μία προγραμματική περίοδο στην άλλη, είναι πολύ σημαντικός ο σχεδιασμός που κάνουμε για τη νέα περίοδο και πώς στείνουμε, αν θέλετε, τα νέα προγράμματα. Με αυτή τη λογική, εμείς εξ αρχής έχουμε θέσει ως βασικό στόχο ότι για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να περάσει αυτό που είπαμε πριν από την αναγκαία στην ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το νούμερο ένα πρόβλημα, δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το ζήτημα.
ασφάλειας και το ζήτημα της ενίσχυσης απασχόλησης. Άρα, όλες οι προσπάθειες που κάνουμε μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, και βεβαίως πολύ σημαντικό εργαλείο είναι το ΕΣΠΑ, αλλά δεν είναι το μόνο. Σας υπενθυμίζω. Πάμε και στον αναπτυξιακό. Σας υπενθυμίζω ότι ο αναπτυξιακός νόμος ξεκίνησε να δέχεται τις αιτήσεις του μόλις πριν από λίγες εβδομάδες και ήδη το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και εκεί λοιπόν, επειδή θέλουμε αυτά τα εργαλεία να λειτουργήσουν με συμπληρωματικότητα, τα τέσσερα από τα 8 καθεστώτα ήδη προχωρούν και τα άλλα 2 μέχρι τέλος του χρόνου επίσης θα βρίσκονται σε λειτουργία. Εκεί λοιπόν και τα 2 αυτά πολύ βασικά εργαλεία λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Στοχεύουν κυρίως την ενίσχυση της μικρομεσαίας παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ενισχύουν εκείνες τις επενδυτικές προτάσεις οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, και αυτό έχει βεβαίως πολύ μεγάλη σημασία. Υπάρχει κάποια στόχευση γι' αυτό? Δηλαδή, διαβάσαμε ότι εντάξατε 21 νέα έργα στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τι προσδοκίες υπάρχουν για το ζήτημα της απασχόλησης από αυτό? Για να μην τα συγχαιούμε, επειδή μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι από το ΕΣΠΕΚ, το αναπτυξιακό νόμο, τα οποία για πρώτη φορά λειτουργούν με έναν τρόπο συμπληρωματικό, στοχεύουμε ακριβώς στην επίτευξη αυτού του στόχου, την ενίσχυση δηλαδή της απασχόλησης. Γι' αυτό και αντί να ακολουθούμε τις πρακτικές του παρελθόντος, σας υπενθυμίζω ότι στους 2 προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, του 2004 και του 2011, το 4% των επενδυτικών σχεδίων έλαβαν πάνω από το 45% της συνολικής ενίσχυσης. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Λοιπόν, το έχουμε συζητήσει αυτό. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε περισσότερα πιο μικρά πράγματα, σχέδια, περισσότερες πρωτοβουλίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή και μέσα στην κρίση και παρόλη την κρίση, ή αν θέλετε και εξαιτίας πολλές φορές και της κρίσης, λαμβάνονται αυτή τη στιγμή από τους πολίτες. Θέλετε λοιπόν από κάτω να έρχεται να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Απλώς να απαντήσω και στην ερώτηση του κ. Σιαφάκα σχέση με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό είναι το ένα πολύ σημαντικό σκέλος. Ήθελα να μείνουμε, αν μου επιτρέπετε, εκτός από την απασχόληση, μέσα από το συνδυασμό αναπτυξιακού και ΕΣΠΑ, περιγράφεται στην ουσία και το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δηλαδή, δίνεται τις νέες γραμμές μέσα από τις οποίες θα κτιστεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αγροτεοδιατροφικό αυτισχύ. Τα 2 συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και μέσω των οποίων επί της ουσίας θα χρηματοδοτηθεί πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια, είναι δεδομένο ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται αντικατοπτρίζει και τις βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα. Εμείς εκεί έχουμε εστιάσει τόσο κλαδικά, στο πού δηλαδή πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα. Για παράδειγμα, για το αναπτυξιακό νόμο, για πρώτη φορά έχουμε 2 σημαντικούς κλάδους οι οποίοι ενισχύονται κατά προτεραιότητα μέσω των προγραμμάτων του αναπτυξιακού νόμου, και αυτοί είναι η αγροδιατροφή και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Για πρώτη φορά υπάρχει αυτή η στόχευση. Ενώ και μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, από την ανάλυση που έχει γίνει και τον καθορισμό των κλαδικών προτεραιοτήτων, έχουν καθοριστεί οι τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι είναι παραπλήσιοι με αυτούς του αναπτυξιακού νόμου. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν το κλαδικό, πού πάμε να δώσουμε. Το δεύτερο ζήτημα, πολύ σημαντικό, είναι σε ποιους θα δίνουμε. Και εκεί λοιπόν η προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, είτε υφιστάμενης είτε νέας που πρέπει να δημιουργηθεί. Η ενίσχυση νέων σχημάτων, και σε αυτό βοηθάει, γι' αυτό μίλησα και πριν για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, βοηθάει και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία που μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε σχήματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Και βεβαίως, για να έρθω σε αυτό που είπε ο κ. Σιαφάκας, επειδή ανάπτυξη βεβαίως δεν σημαίνει μόνο ενισχύσεις προς τον επιστήμονα, τον επαγγελματία ή τον επιχειρηματία, και αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σημαίνει και ενίσχυση των υποδομών. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια τόσο από τα αντίστοιχα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όσο και από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, επειδή αναφερθήκατε πριν στα έργα τα οποία εντάχθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για την ενίσχυση υποδομών, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εκεί που πραγματικά υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Εκεί που και 3 έργα θα ανακουφίσουν και την Αθήνα. Πάσχουν υποδομές. Υπάρχουν έργα σε όλη τη χώρα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να πω, επειδή αυτά τα οποία συζητάμε εμπεριέχουν και έναν πολιτικό σχεδιασμό από πίσω, είναι πολύ σημαντικό να σας πω το εξής. Στον προϋπολογισμό του 2017,
ο οποίος έχει κατατεθεί στην Βουλή και θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες. Για πρώτη φορά έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική, μια πάρα πολύ γενναία αύξηση του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Mm-hmm. Διαχρονικά και ακόμα και πριν από την κρίση, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έβαινε κάθε χρόνο μειούμενο. Λοιπόν, αυτό το αυξάνουμε για πρώτη φορά. Από τα 750 εκατομμύρια που είχαμε το 2016, θα πάμε στο 1 δισεκατομμύριο το 2017. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα για την υλοποίηση έργων. Και μάλιστα με την χρήση και νέων εργαλείων τα οποία στείλουμε αυτή τη στιγμή, όπως είναι ειδικά αναπτυξιακά σχέδια για συγκεκριμένες εστιασμένες παρεμβάσεις σε περιοχές οι οποίες πραγματικά τις έχουν ανάγκη. Αναφέρω για παράδειγμα, επειδή έχει προχωρήσει σχετική συζήτηση και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, τα νησιά του Αιγαίου, στα οποία και στις δύο περιφέρειες θα υπάρξουν ειδικά αναπτυξιακά σχέδια ήδη από το τέλος του 2016, για να ενισχύσουμε υποδομές εκείνες οι οποίες είναι απαραίτητες για την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών αυτών. Θα μπορέσουμε λοιπόν να υλοποιήσουμε και αυτού του τύπου τα έργα, τα οποία τόσο ως προς την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και ως προς τις παραγωγικές τους, αν θέλετε, δραστηριότητες, μπορεί να τους δώσουν μια άλλη πιο θετική προοπτική για το μέλλον. Να κάνουμε μια αναφορά στα έργα των Αθηνών, της Αθήνας. Για παράδειγμα, διαβάζουμε κατασκευή ανισόπεδου κόμβου αμπελοκήπων στην διασταύρωση Αλεξάνδρας Κηφισίας και Φιδιππίδου. Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Αγίας Βαρβάρας στη Λεωφόρο Κηφισίας. Νότια επέκταση της περιμετρικής σημητού και αναβάθμιση στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Είναι έργα σημαντικά που θα δώσουν και ανάσα στον κόσμο και στους πολίτες της Αθήνας. Το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών που προχώρησε και στην μελέτη αυτών των έργων έχει γνωμοδοτήσει θετικά. Πότε θα τα δούμε αυτά τα έργα? Κοιτάξτε και να δείτε. Γραμμή του μετρό, θα μου επιτρέψετε να πω το εξής πάνω σε αυτό. Επειδή το είδαμε και με τις πλημμύρες που είχαμε σε πολλές περιοχές της χώρας το προηγούμενο διάστημα, ειδικά τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό έργα τα οποία εντάσσονται στα προγράμματα να έχουν υψηλό βαθμό ωριμότητας. Αυτό το οποίο πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε ως πρόβλημα και δυστυχώς από τις προηγούμενες κυβερνήσεις δεν υπήρξε η αντίστοιχη μέρημνα, ήταν έργα να εντάσσονται στα προγράμματα, να δεσμεύονται οι σχετικοί πόροι, έτσι, οι οποίοι θα μπορούσαν βεβαίως να έχουν διοχετευτεί κάπου αλλού, χωρίς να προτάσετε το στοιχείο της ωριμότητας. Αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία πρέπει να υλοποιηθούν, είναι εκείνα τα έργα τα οποία πληρούν τρία πολύ σημαντικά κριτήρια. Πρώτο είναι το στοιχείο βεβαίως της επιλεξιμότητας, να μπορούν δηλαδή κανονιστικά από τα προγράμματα να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Δεύτερο είναι το στοιχείο της ωριμότητας, έργα τα οποία μπορούν να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και τα έργα τα οποία είδατε που εντάσσονται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα χωρίς καθυστερήσεις του παρελθόντος. Και τρίτο βεβαίως είναι το στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής αποτελεσματικότητας. Δεν θέλουμε έργα τα οποία γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν ή γιατί εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς. Θέλουμε έργα τα οποία παράγουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά θα μας πείτε το πότε. Το χρονοδιάγραμμα για κάθε έργο είναι διαφορετικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι το ίδιο για όλα. Αυτό έχει να κάνει με την ωριμότητα κάθε έργου και τις διαδικασίες δημοπράτησης, ανάθεσης και εκτέλεσής του από τον ανάδοχο. Για κάθε έργο αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι όλα τα έργα τα οποία εντάσσονται πλέον περνούν από μια διαδικασία εξέτασης της ωριμότητάς τους. Έτσι ώστε να μπορέσουν με τις μικρότερες δυνατές καθυστερήσεις να προχωρήσουν στην υλοποίηση. Κύριε Υπουργέ, επειδή η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη είναι πάνε χεράκι-χεράκι και επειδή η επιχειρηματικότητα δεν συνδέεται μόνο με το φορολογικό πλαίσιο, το οποίο είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο συνδέεται απόλυτα με τις διαδικασίες οι οποίες στην Ελλάδα είναι βαριές, δυσκίνητες και πολλές φορές παραλυτικές, βλέπουμε ότι παίρνετε μια πρωτοβουλία για πιο γρήγορες αδειοδοτήσεις. Να μας το πείτε αυτό, γιατί από ό,τι είδα πριν, είδαμε εδώ με το Θάνο τις κατηγορίες τις οποίες αφορά αυτή η πρωτοβουλία, ενδιαφέρουν και αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Ναι, ναι. Και μάλιστα αδειοδότηση μέσω ενός email. Έτσι. Αυτό το οποίο είπα και από την αρχή, και επειδή όλες οι πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνονται, εμείς θέλουμε να μην είναι ντουφεκές στον αέρα, αλλά να εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό. Είπα και πριν ότι οι βασικές μας κατευθύνσεις είναι δύο. Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και νέων που μπορεί να δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα. Για το θεσμικό πλαίσιο λοιπόν, προχωράμε στην ψήφιση δύο νομοσχεδίων τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ήδη σήμερα κατατέθηκαν στη Βουλή, την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουν διαδικασίες ψήφισής τους, τα οποία έχουν να κάνουν με την αδειοδότηση των επιχειρήσεων και με τις υπηρεσίες μίας τάσης. Ο στόχος είναι αυτός ο οποίος θέσατε, να ελαχιστοποιήσουμε το διοικητικό βάρος για την αδειοδότηση μιας νέας επιχείρησης και την έναρξη λειτουργίας της, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα γραφειοκρατικά προβλήματα, αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος που έχουν, αν θέλετε, ταλαιπωρήσει την οικονομία και τους επιχειρηματίες εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος, η δυνατότητα, όπως το είπατε και εσείς, μέσω ενός email γνωστοποίησης και μόνο να ιδρυθεί μια εταιρεία, από τη μία επιταχύνουν κατά πολύ τη διαδικασία για να μπορέσει η επιχείρηση αυτή να λειτουργήσει, και από την άλλη βεβαίως μειώνει, για να το πω κομψά, και την δυνατότητα ανάδυσης φαινομένων τα οποία το προηγούμενο διάστημα υπάρχει στην δημόσια διοίκηση. Υπάρχει όμως η υποδομή, κύριε Χαρίτση, για κάτι τέτοιο? Δηλαδή, ποιος θα λαμβάνει το mail? Η υποδομή αυτή έχει προχωρήσει η διαδικασία και στείνεται αυτό το διάστημα. Θα γίνεται η διαχείριση μέσω των Γενικών Εμπορικών Μητρώων του ΓΕΜΗ. Και βεβαίως συνολικά, επειδή έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνετε, πολλές φορές ακόμα και να υπάρχει η πολιτική βούληση, και εγώ δεν θέλω να πω ότι δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν, δεν θέλω να λειτουργήσω ισοπεδωτικά, αλλά βεβαίως πρέπει η πολιτική βούληση να συνοδεύεται και με ένα σχέδιο, και το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τόσο την νομοθετική παρέμβαση η οποία απαιτείται, όσο όμως και την υλοποίηση εκείνων των εργαλείων τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην πραγματική, ουσιαστική, αν θέλετε, εφαρμογή αυτού το οποίο ψηφίζεται. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και μέσω του ΕΣΠΑ έχουμε δεσμεύσει πολύ σημαντικούς πόρους και προχωρούν αυτό το διάστημα μια σειρά από έργα τα οποία σχετίζονται ακριβώς με την ηλεκτρονικοποίηση, με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών που παρέχει το δημόσιο προς πολίτες και επιχειρηματίες. Αυτή λοιπόν η δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος, το οποίο διευκολύνει και επιταχύνει την επικοινωνία μεταξύ επαγγελματία και δημόσιας διοίκησης, νομίζουμε ότι είναι ακριβώς η βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν να έχουν αποτέλεσμα αυτές οι πρωτοβουλίες. Πότε θα είναι έτοιμη η διαδικασία, δηλαδή εγώ, ας πούμε, ως ένας νέος επιστήμονας? Αυτή η διαδικασία θα είναι έτοιμη πάρα πολύ σύντομα. Σας λέω, το σύστημα ήδη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης. Θα περάσει και ο νόμος την επόμενη εβδομάδα. Επειδή αναφερθήκατε, για να μην το ξεχάσω, στις δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από αυτή την νομοθετική παρέμβαση, τους κλάδους, το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινάμε με τρεις βασικούς κλάδους που έχουν να κάνουν με τα τουριστικά καταλήματα, με τις υπηρεσίες υγειονομικού, με τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και με... Εκεί φτύνουν αίμα οι άνθρωποι να ανοίξουν ένα μαγαζί. Στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το γνωρίζουμε νομίζω όλοι, κύριε από Υπουργέ, την εμπειρία μας, αλλά και σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Ναι. Για να κλείσω τις κλάδους, αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι κλάδοι οι οποίοι θα επεκταθούν. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να πω όμως, για να το κλείσω αυτό το θέμα, ότι αυτή είναι μια δουλειά η οποία τώρα βεβαίως βαίνει προς την ολοκλήρωσή της και την ψήφισή της. Είναι μια δουλειά η οποία έγινε στο Υπουργείο μας όλους τους προηγούμενους μήνες. Και εδώ πρέπει να πω ότι και η προσπάθεια η οποία έγινε και από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και στο συγκεκριμένα, ειδικά στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, και από τον Γιώργο τον Σταθάκη και από την Θεοδόρα την Τζάκρη, ήταν πάρα πολύ σημαντική για να φτάσουμε. Θα υπάρχει πρόβλεψη και για το κλείσιμο της επιχείρησης στην κατάταξη, στον πίνακα κατάταξη του Doing Business στην Παγκόσμια Τράπεζα? Μετράνε στους δείκτες και το κλείσιμο, την ευκολία να κλείσει κανείς μια επιχείρηση. Είναι μεγάλη ιστορία. Αυτό δεν καλύπτεται από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το βλέπουμε ήδη
το βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει και να το δείτε. Βλέπουν και οι υπηρεσίες του εμπορίου, έτσι ώστε να μπορέσει πραγματικά αυτό που λέτε να φτάσουμε δηλαδή, στα ευρωπαϊκά δεδομένα, ως προς τη δυνατότητά σου, να μπορέσει να κλείσει την επιχείρηση, να πας παρακάτω και να μπορεί να έχει μια άλλη δραστηριότητα. Οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αναλυθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω, το τελευταίο διάστημα είναι σημαντικές. Θα υπάρξουν και σχετικές νομοθετικές προθέσεις στο επόμενο διάστημα. Επειδή πρέπει να τρέξουμε, μάλλον πρέπει να κλείσουμε. Να. Θέλω να ρωτήσω στο ζήτημα της ανάπτυξης που είπαμε. Να. Ανάπτυξη σημαίνει δαπάνες. Εδώ έχουμε τις τράπεζες που επί της ουσίας εδώ και πολλά χρόνια έχουν σταματήσει να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις. Εσείς μιλάτε ότι προωθείτε νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Ποια είναι αυτά και πόσο εύκολη θα είναι η πρόσβαση των επιχειρηματιών, των εμπόρων σε αυτά? Πολύ γρήγορα, αν μπορείτε. Βεβαίως. Έχετε δίκιο ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή κάποιος ο οποίος θέλει να προχωρήσει σε μια παραγωγική δραστηριότητα ή να επεκτείνει μια δραστηριότητα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ήδη σε εξέλιξη, είναι η πρόσβαση σε ρευστότητα. Με αυτή την έννοια και επειδή το τραπεζικό σύστημα, βεβαίως θεωρούμε ότι οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων και με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος θα μέσω και της διαδικασίας δεύτερης αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της δυνατότητας του τραπεζικού συστήματος για την παροχή ρευστότητας. Πέρα όμως από αυτό, εμείς αναγνωρίζοντας αυτήν ακριβώς την πολύ σημαντική δυσκολία, έχουμε προχωρήσει στην εκπόνηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα παροχής ρευστότητας απευθείας προς τον επιχειρηματία, ο οποίος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Τα εργαλεία αυτά, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι πολύ σημαντικά να αναφέρω μόνο, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Είναι περιορισμένος. Τρία πολύ σημαντικά εργαλεία τα οποία θα υλοποιηθούν, επειδή δεν έχει νόημα να μιλάμε μόνο για το απότερο μέλλον, αλλά θα υλοποιηθούν μέχρι τέλος του 2016, δηλαδή μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα. Δηλαδή. Είναι το νέο ταμείο συμμετοχών, το Fund of Funds, το οποίο θα δώσει δυνατότητα για συμμετοχές επενδυτών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες διακρίνονται από τη δυνατότητά τους για, για εξωστρέφεια, κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στις νέες τεχνολογίες. Πάλι εδώ η έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένους τομείς. Είναι το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου θα παρέχονται δανειακά προϊόντα. Διάδοχο του ΕΤΕΑΝ. Είναι διάδοχος ενός αντίστοιχου προγράμματος που έτρεξε την προηγούμενη περίοδο και βεβαίως είναι και το νέο Εξοικονομώ. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα το οποίο θα δώσει όθηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Εξοικονομώ κατοίκων, ήδη, το Εξοικονομώ κατοίκων. Ήδη το προηγούμενο διάστημα προχωρήσαμε στη ρύθμιση 9.000 υποθέσεων από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα, οι οποίες εκκρεμούσαν από το προηγούμενο πρόγραμμα. Με το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ, λοιπόν, συνολικά οι πόροι οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για αυτά τα τρία ταμεία από το ΕΣΠΑ και τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχονται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ και με τη συμμετοχή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μέσω των εργαλείων αυτών επιτυγχάνουμε μόχλευση των διαθέσιμων πόρων, με τη συμμετοχή των partners μας σε αυτές τις συμφωνίες που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, θα ξεπεράσουμε τα 2 δισεκατομμύρια που θα δοθούν στην πραγματική οικονομία μέσω αυτών των συγκεκριμένων πολύ σημαντικών εργαλείων. Να μας υποσχεθείτε ότι όταν γυρίσετε από τις επαφές που θα έχετε στην Νέα Υόρκη, που είναι ένα καινούργιο τοπίο με τις ελληνικές επιχειρήσεις να χτίζουν την εξωστρέφειά τους, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Αλλά θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε μαζί το επόμενο θέμα. Πώς τα παιδιά στην Αθήνα, στο Λεγανοπαίδιο, που στερούνται τη φύση, εκπαιδεύονται. Πάντως, μια κουβέντα μόνο, μια αναφερθήκατε στην Νέα Υόρκη και από τις επαφές οι οποίες κάνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα με επενδυτές αλλά και με οικονομικούς παράγοντες του εξωτερικού, το ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ και για την ελληνική οικονομία είναι πάρα πολύ ζωηρό και νομίζουμε ότι εφόσον κλείσουν αυτές οι υποχρεώσεις του αμέσως επόμενου διαστήματος, αυτό το ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί και σε πράξη, θα υπάρξουν δηλαδή και επενδύσεις οι οποίες θα έρθουν στη χώρα, γιατί όλοι αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία, παρόλα αυτά που πέρασε τα προηγούμενα χρόνια για την κρίση, είναι ένας παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. Πάμε να δούμε μικρούς γεωργούς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε μικρούς γεωργούς.